Κύριε Υπουργέ, υποβαθμισμένες και υποσυντήρητες είναι στην συντριπτική πλειοψηφία του οι συχτηριακές υποδομές των ειδικών σχολείων και στους 4 νομούς της Κρήτης, λόγω της υποχρηματοδότησης διαχρονικά από τις κυβερνήσεις. Τα περισσότερα σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στεγάζονται ακόμα και σε κοντέινερ, σε χώρους που δεν είναι κατάλληλοι για να διενεργούνται οι αναγκαίες επιστημονικές παρεμβάσεις, ειδική παιδαγωγική, με τα κατάλληλα μέσα όπως το ΚΚΕ έχει αναδείξει με αλλεπάλληλες αναφορές, απλές και επίκαιρες ερωτήσεις. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, το δεύτερο ειδικό νηπιαγωγείο και το πρώτο ειδικό δημοτικό Δήμου Ηρακλείου που είναι προσωρινά εγκαταστημένα σε κοντέινερ. Το ΕΝΕΓΙΛ και το ΕΕΚ Ηρακλείου, τα οποία στεγάζονται από το 2006 σε λιόμενες αίθουσες, επικίνδυνες με τιμόροπες οροφές. Το ειδικό νηπιαγωγείο και το ειδικό δημοτικό σχολείο Μυρών που συστεγάζονται σε άλλο δημοτικό σχολείο αυτό της Πόμπιας. Το ΕΚ Τυμπακίου, το οποίο με το σεισμό του 2021 παρουσίασε εκτεταμένες ρηγματώσεις. Η ένταξη στο πρόγραμμα Τρίτσης μετά από πολύχρονους αγώνες γονέων και εκπαιδευτικών δεν αποτελεί άλοθη για να μην συντηρείται το εφιστάμενο κτίριο. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, το ειδικό νηπιαγωγείο Ρεθύμνου, το οποίο συστεγάζεται σε προκατασκευασμένες αίθουσες. Είναι το ΕΝΕΓΙΛ Ρεθύμνου, το οποίο μάλιστα μαζί με το ΕΕΚ, τα επισκέφτηκα εχθές μάλιστα με κλιμάκιο του ΚΚΕ, το οποίο εξ σημειωτέων συστεγάζεται για πάνω από 20 χρόνια στο κτίριο του πρώτου ειδικού δημοτικού σχολείου με ρηγματώσεις, χωρίς καμία πρόβλεψη αντισεισμικής θωράκισης, και υπήρχε και συγκεκριμένη δέσμευση να μεταφερθούν στο κέντρο γεωργικής εκπαίδευσης, αφού φυσικά μετασκευαστεί. Θα καταθέσω και κοινό δελτίο των φορέων ειδικής αγωγής Ρεθύμνου. Μέχρι στιγμής και παρά τις υποσχέσεις, σε συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του 2022 του ΚΚΕ, ότι μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, ο Δήμος Ρεθύμνους θα κατασκεύαζε κατάλληλο κτίριο για αυτά τα δύο, το ΕΚ και το ΕΝΕΓΙΛ Ρεθύμνου, με τη μετασκευή του ΚΕΓΕ που παραχωρήθηκε από το 19 στο Δήμο ειδικά για αυτό το σκοπό. Και δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα. Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, στο ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο, στο ΕΝΕΓΙΛ δηλαδή Χανίων, που ο αριθμός των μαθητών έχει αυξηθεί πάρα πολύ, είναι το ΕΚ που στεγάζεται σε παλιό κτίριο, είναι το τέταρτο ειδικό δημοτικό σχολείο που στεγάζεται σε πλήρως ακατάλληλο χώρο από το 1975, είναι τα ειδικά δημοτικά πρώτο και τρίτο που είναι σε διόροφο κτίριο και είναι και το Κεδασί Χανίων που στεγάζεται σε ένα παλιό ακατάλληλο κτίριο για τη λειτουργία μιας τέτοια, ακατάλληλο δηλαδή για τη λειτουργία μιας τέτοιας δομής. Και είναι φυσικά και στο Λασίθι, το ΕΚ Σιτίας, είναι το ειδικό δημοτικό σχολείο Ιεράπετρα, το ειδικό νηπιαγωγείο και ειδικό δημοτικό Σιτίας. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για να προχωρήσει άμεσα η έβρεση χώρων, η ίδρυση και η ανέγερση νέων σύγχρονων δημόσιων ειδικών σχολείων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κρήτη, με βάση τις ανάγκες που έχει η περιοχή, με κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση χωρίς συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επίσης για την υλοποίηση της δέσμευσης, για τη μεταφορά του ΕΝΕΓΙΛ και του ΕΚ Ρεθύμνου στο ΚΕΓΕ. Να λυθεί το πρόβλημα στέγαση του Κεδασί στα Χανιά. Και φυσικά να εξασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις που αφορούν στη μεταφορά των παιδιών, τη στελέχωση, όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, τον εξοπλισμό, το εκπαιδευτικό υλικό. Το επικουρικά το προσθέτω, διότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, εκτός από το στεγαστικό, αν θέλετε, απαντάτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Συντυχάκη. Γνωρίζω την προσωπική σας ευαισθησία, ιδίως στα θέματα των ειδικών σχολείων, διαχρονικά, και θέλω να σας ευχαριστήσω και με την παλιότερη θητεία που έχετε συμβάλλει καθοριστικά και για το ειδικό σχολείο στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο αυτή τη στιγμή χρηματοδοτεί τη μελέτη, η οποία σύντομα θα ολοκληρωθεί για να δούμε το ύψος προϋπολογισμού για την ένταξη. Ξεκινώντας, το Ρέθυμνο. Σε λίγες μέρες θα έχουμε καλά νέα. Ολοκληρώνεται με ένα τελευταίο κομμάτι γραφειοκρατικής, αν θέλετε, δουλειάς. Και σε λίγες μέρες θα έχουμε πολύ καλά νέα για το Ρέθυμνο. Είναι πολύ σημαντικό μια πόλη σαν το Ρέθυμνο να έχει ένα σύγχρονο ειδικό σχολείο. Για τα Χανιά που αναφέρατε, όπως μας λέει και ο Δήμος, το πρώτο και τρίτο ειδικό δημοτικό και το τέταρτο δημοτικό σχολείο, το ΚΑΠΝ, έχουν όντως θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε και να επιληθούν. Η μελέτη για το ειδικό σχολείο στο οικοδομικό τετράγωνο 213 της Σούδας υλοποιείται με πόρους του Δήμου Χανίων, είναι ύψους περίπου 800.000 ευρώ και σύντομα και αυτή θα ολοκληρωθεί. Το δεύτερο δημοτικό και το δεύτερο νηπιαγωγείο Χανίων Σιστέρνες είναι κατάλληλο για την
για τη λειτουργία του ειδικού σχολείου και έχουμε τα δύο. Το ένα θέμα το είναι το ΕΝΕΓΙΛ στις Μουρνιές, όπου φτιάχτηκε, αλλά αυξάνονται δυστυχώς οι ανάγκες πάρα πολύ και γι' αυτό αναγκάστηκαν να καλυφθούν με προκατέθουσες στον προάβλιο χώρο του σχολείου, το οποίο και αυτό θα το δούμε σύντομα. Και στα Κουνουπιδιανά, το οποίο είναι κατάλληλο, παρόλο που στεγάζεται μαζί με το Γενικό Λύκειο Ακροτηρίου. Ήδη χρηματοδοτούνται, εκτός από το Ηράκλειο που σας είπα, και η μελέτη για την για τον Δήμο Μυρών 7 εκατομμύρια ευρώ και είναι κατασκευή μαζί για το ειδικό σχολείο στις Μύρε στο Δήμο Φεστού. Υπάρχει, όπως σας ανέφερα, το Ηράκλειο και περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος της κατασκευής στο ΚΕΓΕ της ανέγερσης του ειδικού σχολείου. Με την ευκαιρία να σας πω ότι διαχρονικά υπήρχε ένα θέμα για τη χρηματοδότηση των Δήμων από τους κεντρικούς αυτοτελείους πόρους. Από 1η-1η-24 συνέβη μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Αλλάξαν τα κριτήρια, με αποτέλεσμα οι δύο Δήμοι της ελληνικής περιφέρειας να έχουν σημαντικότητες αυξήσεις στη χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος. Να σας πω ενδεικτικά, το 2022 οι Δήμοι της Κρήτης πήραν συνολικά ΚΑΠ 83.655.000 ευρώ. Το 2023 φτάσανε στα 90 εκατομμύρια ευρώ και το 2024 θα φτάσουν στα 110 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 21% σε σχέση με πέρσι και 31% σε σχέση με πρόπερσι. Αυτά είναι χρήματα τα οποία οι αυτοδιοικητικές αρχές μπορούν να τα διαθέσουν οι Δήμοι της Κρήτης, όπως κρίνουν καλύτερα, προτεραιοποιώντας πολιτικά τις ανάγκες και των δημοτών τους, αλλά και την εφαρμόζοντας την πολιτική τους. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, είδατε πόση ώρα χρειάζεται πραγματικά κανείς να αναφερθεί σε ένα σύνολο σχολείων ειδικής αγωγής για ένα νησί που δείχνει το εκτεταμένο πρόβλημα που υπάρχει. Ένα σχόλιο σε σχέση με το ΕΕΚ και το ΕΝΕΓΙΛ Ηρακλείου, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη δομή της Κρήτης, που μετά από πολύχρονους πραγματικά αγώνες γονέων εκπαιδευτικών θα δρομολογηθεί μια εξέλιξη με την ένταξη στο πρόγραμμα Τρίτσης. Εδώ όμως υπάρχουν καθυστερήσεις αδικαιολόγητες. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν έχει πέσει πετραδάκι που λένε πάνω σε πέτρα. Και με δεδομένο ότι όταν ξεκινήσει θα απαιτηθούν πολλά χρόνια για την ολοκλήρωσή του ή δεν μπορεί να υπάρχει ένα άλοθη όταν τα υφιστάμενα άθλια κτίρια δεν συντηρούνται μέχρι να φτάσει στο επίπεδο της μεταφοράς αυτό το σχολείο στο καινούριο σχολείο. Να σας θυμίσω ότι το Νοέμβριο του 20 το είχαμε συζητήσει πάλι εδώ μαζί. Καλά το θυμάστε. Και υπήρχε τότε υπόσχεση ότι θα κάνετε τα πάντα κτλ. Σωστό, αλλά έχουν περάσει τα 3 χρόνια. Δηλαδή, βλέπετε πόσα χρόνια πρέπει να μοχθήσεις. Ναι, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να ληφθεί στα σοβαρά υπόψη και να αρθούν τα όποια εμπόδια ή όποιες γραφειοκρατίες. Το δεύτερο ζήτημα, αναφορικά με την χρηματοδότηση και την ανακατασκευή του ΚΕΓΕ στο Ρέθυμνο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μεταστέγαση του ΕΕΚ και του ΕΝΕΓΙΛ Ρεθύμνου, με την προϋπόθεση όμως ότι αν σε 5 χρόνια δεν αξιοποιηθεί από το Δήμο, θα επιστραφεί στο Υπουργείο. Η σύμβαση έλεξε 14 πρώτου, τώρα το 24. Ανανεώθηκε βέβαια προχθές. Ναι, αλλά αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Κάθε λίγο και λιγάκι με το που λύγει η σύμβαση θα τρέχουμε με το άγχος να ανανεώσουμε τη σύμβαση. Και καλά, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι ότι είναι σαν το γεωφύρι της Σάρτας τώρα. Έτσι, ναι, αλλά η ταλαιπωρία των γονέων, των εκπαιδευτικών και κυρίως των μαθητών είναι από το 2002. Και υπήρχαν υποσχέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, και την κυβέρνηση και το Δήμο και την περιφέρεια. Και το είχαμε ξανασυζητήσει σε επίκαιρη ερώτηση το Μάρτιο του 2022. Όχι εσείς, ήταν με τον κύριο Πέτσα τότε. Και έλεγε, αυτό που εγώ έχω να πω είναι ότι το ειδικό σχολείο θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Τρίτσης κτλ. Κλασική απάντηση υπουργού. Το πρόγραμμα όμως, Αντώνης Τρίτσης, έχει κλείσει, αν δεν κάνω λάθος. Θα ξανανοίξει, θα δοθεί τελικά χρηματοδότηση στο Δήμο Ρεθύμνου, τι ύψους, από ποια πηγή και με ποιο χρονοδιάγραμμα ώστε να ξεκινήσει η ανακατασκευή του ΚΕΓΕ. Ποιες θα είναι οι σχετικές ενέργειες, δηλαδή, από την πλευρά του Υπουργείου. Διότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και στο κτίριο του ΕΚ και στο ΕΝΕΓΙΛ που έφτασε πλέον στην πλήρη ανάπτυξή του με 8 τάξεις. Και αυτά τα επισκέφτηκα χθες σε περιοδία που έκανε κλιμάκιο του ΚΚΕ.
Και επειδή εμείς το θεωρούμε πρώτης προτεραιότητας ζήτημα, την ολόπλευρη κοινωνική προσφορά απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες, είναι δείκτης δηλαδή προόδου και πολιτισμού, θα έλεγα ότι δεν δικαιολογείται αυτή η καθυστέρηση από την πλευρά της κυβέρνησης και των εμπλεκόμενων φορέων. Ένα τρίτο ζήτημα που αφορά το κεδασί τον Οκτώβρη του 20 των Χανίων. Τον Οκτώβριο του 20, τον Νοέμβριο του 21, τον Απρίλιο του 23, το είχαμε ξανασυζητήσει, είχαν κατατεθεί σχετικές ερωτήσεις. Είναι απαράδεκτες οι συνθήκες στέγασης και λειτουργίας εκεί που είναι, αλλά μέχρι τώρα μηδέν ιστοπηλίκων. Και παρά τις υποσχέσεις, δεν φαίνεται να υπάρχει σχεδιασμός για μόνιμη λύση, στέγαση, για εξέβρεση οικοπαίδου, ανέγερση με κατεπίγουσες διαδικασίες. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι να προχωρήσει με κατεπίγουσες διαδικασίες και με κρατική ευθύνη η χρηματοδότηση, η στέγαση του κεδασί Χανίων σε ένα κατάλληλο κτίριο, να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ενέργεια σύγχρονου ασφαλού κτιρίου με χρηματοδότηση, κρατική ευθύνη δηλαδή για τη στέγαση του κεδασί. Για όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα θα πρέπει να πάρετε θέση. Δυστυχώς, αν και η στέγαση, και να κλείσω με αυτό κύριε Πρόεδρε, των μαθητών με αναπηρία σε σύγχρονα ειδικά κτίρια, κατάλληλες αίθουσες με την ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή, θα μπορούσε να συμβάλλει τα μέγιστα ώστε η επιστημονική και παιδαγωγική παρέμβαση να είναι αποτελεσματική στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, δεν προκρίνεται. Αυτή είναι η θέση μας, η άποψή μας, γιατί οι ανάγκες δεν χωρούν στις δημοσιονομικές προτεραιότητες. Γι' αυτό βλέπουμε και τις όποιες καθυστερήσεις και τις όποιες εμβαλωματικές λύσεις. Δώστε λοιπόν πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις για όλα αυτά τα ζητήματα. Επιταχύνετε διαδικασίες έτσι ώστε να λυθούν. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε να σας πω τουλάχιστον ότι η κυβέρνηση και στην προηγούμενη θητεία έδωσε ένα ειδικό βάρος στην ειδική αγωγή. Προχώρησαν, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μαγκή, 4.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών για πρώτη φορά ειδικής αγωγής μόνιμες, δίνοντας το στίγμα, αν θέλετε, της ανάγκης που υπάρχουν για αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες μαθητών να έχουν την καλύτερη δυνατή περιποίηση. Το Ρέθυμνο, σύντομα, σας είπα, θα είναι καλά νέα, χωρίς επιβάρηση του Δήμου. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τον Δήμαρχο Ρεθύμνης, τον κύριο Γιώργη Μαρινάκη. Σύντομα θα έχουμε πολύ καλά νέα και ενδεχομένως μπορεί και εντός του Ιανουαρίου. Είναι θέμα λίγων ημερών. Είναι επειδή έληξε η παραχώρηση, πρέπει να έρθει τυπικά το ανανεωτήριο για να προχωρήσει η ρύθμιση. Για το θέμα του Ηρακλείου, σας είχα πει και στην Βουλή και κατ' ιδίωση ότι με είχε πραγματικά προβληματίσει η εικόνα που υπήρχε. Αμέσως είχε γίνει μία σύσκεψη με τον τότε Δήμαρχο, τον κύριο Λαμπρινό, παρουσία και του Υπουργού τότε Επικρατείας, του κυρίου Σκέρτσου και τον τέτοιο, να δούμε πώς θα λυθεί. Είχε κάποια θέματα με τις χρήσεις γης, αν θυμάμαι καλά, δεν το θυμάμαι ακριβώς, το θυμάμαι τέτοιο, με συγχωρέσετε. Η μελέτη πάντως προχωράει με καθυστέρηση, γιατί ξέρετε, πολλές φορές είναι ο χρόνος δημοπράτησης, ενστάσεις που συμβαίνουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες, αλλά σύντομα θα έχουμε τη μελέτη ώστε το Ηράκλειο να αποκτήσει ένα ειδικό σχολείο αντάξιο και τους μεγέθους της πόλης, αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν για τα παιδιά. Προσωπικά δίνω πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία στα θέματα της ειδικής αγωγής και ιδίως των ειδικών σχολείων και θα εξαντλήσω κάθε τρόπο που υπάρχει και τα υπόλοιπα αιτήματα από ειδικά σχολεία που υπάρχουν ανά τη χώρα, εφόσον έχουν και την απαιτούμενη οριμότητα, να χρηματοδοτηθούν άμεσα για να υλοποιήσουν οι Δήμοι τα σχολεία. Έχω υπόψη μου ένα άλλο σχολείο στη Βόρεια Ελλάδα που και αυτό θα έχουμε και σε αυτό καλά νέα σε λίγες ημέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την ερώτηση.